Κύριε Μπατήλο, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας. Έχουμε λοιπόν τις προτάσεις της κυβέρνησης, μερικές από τις προτάσεις, για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται, γιατί άκουσα αρκετή μουρμούρα, αρκετή γκρίνια από πάρα πολύ κόσμο ότι αυτά που ανακοινώθηκαν δεν είναι αυτά που θα έπρεπε. Τι λέει το κόμμα σας και τι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, για άλλη μια φορά, τι να πω, ξαναζεσταμένη σούπα, τα ίδια και τα ίδια. Μία ανακύκλωση μέτρων αυστηριοποίησης, ας το πούμε σε πολλά εισαγωγικά, τα οποία τα έχουμε δει πόσες και πόσες φορές, δηλαδή και από τη σημερινή κυβέρνηση και από την προηγούμενη, και δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει εδώ πέρα. Το πρόβλημα, ξέρετε, που φτάνουμε να έχουμε, για να μην χτυπηθεί η αιτία του προβλήματος που λέμε εμείς, ότι είναι αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα που έχουν διεισδύσει στον χώρο του αθλητισμού, έτσι είναι, και που συγκρούονται, που κοντράρονται, που τα βρίσκουν και που θέλουν και κάποιους στρατούς, έτσι, εξυπηρέτησης των δικών του συμφερόντων. Καλύτερα να έχουμε λοιπόν ποδόσφαιρο και αθλητισμό κατά την κυβέρνηση χωρίς φιλάθλους, παρά αθλητισμό χωρίς αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα που έχουν μάξει αυτή τη χαρά που έχουμε, είτε όσοι αθλούνται, είτε όσοι βλέπουν, παρακολουθούν τα αγωνίσματα, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, όλα αυτά. Με αυτή την έννοια, νομίζουμε ότι ούτε αυτή η κυβέρνηση, όπως και καμία, δεν ακουμπάει ούτε θέλει την αιτία του προβλήματος που είναι αυτά τα νήματα. Γιατί το λέτε όμως αυτό, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί το λέτε, κυρία Μπατιέλο, ότι καμία κυβέρνηση δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα? Γιατί νομίζω καμία κυβέρνηση δεν θέλει να στοχοποιείται από τις ακραίες ενέργειες των χούλιγκανς. Εδώ καλά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι, κατάφερε να βγάλει τα ΜΑΤ να κάνουν διαδήλωση. Δεν έχει καταφέρει κανένας. Ναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εμείς δεν λέμε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να γίνονται τέτοιες επιθέσεις ή άλλες, πώς να το πούμε έτσι, ενέργειες βίας. Και να πούμε και μια κουβέντα. Και αυτό το οπαδική βία που λένε και ξαναλένε, και αυτό είναι παραπλανητικό. Τι οπαδική βία? Από πού και σπου, δηλαδή, μπαίνουν στο τσουβάλι, για να μην αρχίσουμε συζητήσεις περί φιλάθλου, οπαδού, τι είναι κλπ. Μπαίνουν στο τσουβάλι εκατομμύρια άνθρωποι που ασχολιόνται, παρακολουθούν τον αθλητισμό, που πηγαίνουν και που ήταν και στο γήπεδο του βόλεϊ και που κρατήθηκαν και αυτοί αρκετές ώρες μέσα στο μεταγωγόν μέχρι να βρεθεί ο δράστης ή ο πιθανός δράστης της επίθεσης. Λοιπόν, είναι παραπλανητικό, γιατί αφήνει στο απειρόβλητο, δεν είναι ο οπαδικός ο λόγος, που φανήκε και χθες. Ποιοι ήταν οι διαφορές οι οπαδικές? Όπως εμείς το είπαμε από την πρώτη στιγμή και για τον Μιχάλη και για τον Άλκη και για άλλα παιδιά που δυστυχώς σήμερα δεν είναι στη ζωή εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Λοιπόν, άρα το θέμα δεν είναι αν η κυβέρνηση θέλει το αποτέλεσμα. Δεν το θέλει, προφανώς. Όμως στην αιτία και στο πώς λιμένονται το χώρο επιχειρηματικά συμφέροντα και του ποδοσφαίρου, που για δικούς τους έτσι σκοπούς φτιάχνουν και ένα τμήμα, αξιοποιώντας ένα τμήμα ανθρώπων την αγάπη για την ομάδα σε οπαδικούς στρατούς, για να εξυπηρετούν αυτά τα συμφέροντα. Και το έχουμε δει με πάρα πολλούς τρόπους. Και δεν το έχουμε δει μόνο για την ομάδα, το έχουμε δει και για τον πρόεδρο, το έχουμε δει και, καταλαβαίνετε, ενάντια στον άλλο πρόεδρο, ενάντια στην... και να γίνεται αυτό το πράγμα. Εκεί πέρα δεν θέλουν να σπάσουν αυγά, σε καμία περίπτωση. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Στηρίζουν τη σαπίλα του αθλητισμού εμπόρευμα και της ομάδας επιχείρηση. Ωραία, εσείς... Εμείς είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι. Ωραία, το ΚΚΕ τι προτείνει για το θέμα της αντιμετώπισης της βίας στα γήπεδα και εκτός γηπέδων βεβαίως, που από αυτούς τις ομάδες των hooligans? Αυτό που λέω, περιγράφω τόση ώρα ως αιτία, την απομάκρυνση των επιχειρηματικών συμφερόντων να αναδειχθεί σε όλο τον κόσμο και έτσι είναι. Μέχρι να γίνει όμως αυτό είναι πολύ δύσκολο, καταλαβαίνετε. Μα κάνατε πριν την αναφορά, την ιστορική, στο ρεπορτάζ που είχατε, και ξεκινήσατε από το πώς ξεκίνησε το 80. Τι έγινε το 80, το 1980, και αρχίσανε τα επεισόδια? Θυμάται κανείς? Έγινε ή δεν έγινε η εμπορευματοποίηση και η δημιουργία ίδρυσης των ΠΑΕ στο ποδόσφαιρο? Και αντίστοιχα μετά από κάποια χρόνια και τον ΚΑΕ στο μπάσκετ, και πάει λέγοντας. Και βλέπουμε πώς συνδέονται με άλλα παιχνίδια και με μέσα μαζικής ενημέρωσης και με πολιτικά παιχνίδια και ούτω καθεξής. Είναι άλλο ένας τσακωμός που μπορεί να γινόταν, ξέρω εγώ, σε ένα σχολείο, σε ένα αυτό, αλλά δεν έχει σχέση.
Και συζητάμε για το θέμα της βίας ως ένα κοινωνικό φαινόμενο μέσα σε μια κοινωνία που αναπαράγει και μια βία έτσι, απέναντι στη μεγάλη πλειοψηφία. Άρα το θέμα δεν είναι αν θα μετακομίσει τώρα αυτά τα επεισόδια λίγο έξω από τα γήπεδα ή αν φύγουν από το ποδόσφαιρο να πάνε στο βόλεϊ ή όπως γίνεται ούτως ή άλλως ήδη. Το κρίσιμο είναι όλοι μας, ο λαός, η νεολαία, οι φύλαθλοι, οι οπαδοί των ομάδων που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα φαινόμενα σύψης και ας τους σπρώχνονται και πολλά στο κεφάλι τους ότι φταίνε όλοι, δεν φταίνε όλοι. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο μπορεί να αναπτύσσεται προς οφελός τους και όχι χωρίς μάλλον την επιχειρηματική δράση και όλα τα παράγωγά της που είναι δυστυχώς αυτά που ζούμε σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κύριε Αμπατιέλο το μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Η κυβέρνηση συνεχίζει να ρίχνει τη βασική ευθύνη, τη μεγάλη ευθύνη στην εισαγόμενη ακρίβεια, λέγοντας παράλληλα ότι εγώ σαν κυβέρνηση κάνω ό,τι μπορώ, δίνω πας, δίνω το καλάθι του Χριστουγέννων, το καλάθι το καλάθι με προϊόντα τα οποία θα έχουν μια χαμηλή τιμή και με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ να αντιμετωπίσω το θέμα. Για να δούμε λοιπόν τι λέει το ΚΚΕ, ποια είναι η βασική αιτία της ακρίβειας και τι θα πρέπει να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε ώστε μεσαία και χαμηλά οικονομικά, κοινωνικά στρώματα να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στην καθημερινότητά τους. Ναι. Τώρα έχει πάρει προβάδισμα αυτό στην κυβερνητική προπαγάνδα, ότι είναι εισαγόμενη η ακρίβεια. Γιατί λέει, πριν από λίγο, ναι, πριν από κάποιο καιρό, το λέω για να μην ξεχνάμε δηλαδή, ήταν προσωρινή, υποτίθεται. Οπότε όταν χρεοκόπησε εκ των πραγμάτων αυτό το επιχείρημα της κυβέρνησης και πλέον πάμε σε ένα και βάλε χρόνο δύο σε τέτοιες συνθήκες που ρημάζεται το λαϊκό εισόδημα, δεν ξέρεις, 5 του μήνα, 10 του μήνα έχει τελειώσει ο μισθός από το νίκη, το σούπερ μάρκετ, την ενέργεια κλπ. Πρέπει να βρούμε τον επόμενο εχθρό που θα κρύψει τα προβλήματα που δημιουργεί η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης και είναι ότι είναι εισαγόμενη. Βεβαίως, οι παράγοντες που επιδρούν είναι πολλοί και μπορούμε να τους πούμε και είναι, να παρακαλώ, τους διαχωρίσουμε παρακαλώ. Και με τα σύνορα αν είναι εντός εκτός. Αλλά ας το δούμε. Ένα μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια στην ενέργεια. Είναι ή δεν είναι οι αυξημένες τιμές αποτέλεσμα της λεγόμενης πράσινης μετάβασης και της απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας. Εντάξει, αλλά δεν μπορείς να πας κόντρα στην πράσινη ντόμινο. Μετάβαση όμως. Γιατί δεν μπορείς. Γιατί να πας. Μα το θέμα δεν είναι το ότι ήταν δήθεν υπέρ του περιβάλλοντος. Έχει αποδειχθεί το τελευταίο διάστημα ότι ήταν μια κοροϊδία. Δηλαδή και η Ελλάδα, εντάξει. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν πράσινη μετάβαση και όλες έχουν, και η Αμερική και άλλοι, είναι η κεντρική γραμμή, ας το πούμε έτσι, του παγκόσμιου συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος, γιατί αυτό είναι. Λοιπόν, όλοι έχουν ακρίβεια. Η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ακρίβεια όμως. Γιατί το ενεργειακό μείγμα που επέλεξε, που και με βίαιο τρόπο, με την απολιγνητοποίηση και με άλλα, χωρίς να δεθούν όλες οι παράμετροι και οι παράγοντες για το τι μπορεί η Ελλάδα να έχει για πιο φτηνή ενέργεια για το λαό της, λοιπόν, ποια είναι το μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας, να πήξουμε τη χώρα στις ΑΠΕ, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες πληρώνουμε και στα τέλη των λογαριασμών του ρεύματος. Όποιος ανοίξει το λογαριασμό μπορεί να δει ότι πληρώνει και ακριβή την κιλοβατόρα, πληρώνει και την επιδότηση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε άλλα τέτοια χαράτσια, τα οποία υπάρχουν στους λογαριασμούς. Και η Ελλάδα μαζί με κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ακόμη πιο ακριβή από το μέσο όρο. Και αν δούμε εδώ και άλλα παραδείγματα στο θέμα της ενέργειας, μπορούμε να δούμε και τα ζητήματα που αφορούν τώρα τους λογαριασμούς που πρέπει να γίνουμε μαθηματικοί για να μπορέσουμε να βγάλουμε, που θα στα παίρνουν με διάφορους τρόπους. Αυτό τι να πούμε, ότι είναι εισαγόμενο ή είναι και όλα τα κόμματα στη χώρα μας, πλην ΚΚΕ, στηρίζουν αυτή την πολιτική. Ή να σας πω, το πρόβλημα της ακρίβειας, για να μιλήσουμε δηλαδή στον κόσμο που μας ακούει και λέει τι μπορεί να γίνει τώρα, είναι το πρώτο πρόβλημα, είναι πολύ χαμηλή μισθή. Δηλαδή αν είχαμε τριπλάσιο μισθό, θα είχαμε θέμα ή σύνταξη με τη φέτα, ναι, αλλά ή με το ρεύμα ή με το νίκη. Εδώ μπορεί να σας απαντήσει όμως, κυρία Μπατιέλο, κάποιος ότι μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση μπορεί να μην δώσει, να μην έχει τη δυνατότητα να δώσει υψηλούς μισθούς. Μα εδώ πέρα συζητάμε για το πώς καθορίζεται ο συνολικός μισθός και στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό, όπου τα κέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις που δουλεύει και ο πολλής κόσμος, ας ξεκινήσουμε από αυτές, σπάνε το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τα στοιχεία από τα κέρδη στο χρηματιστήριο
στο ελληνικό χρηματιστήριο. Λοιπόν, τελειώνει, τώρα είναι ο Δεκέμβρης, κλείνει ο χρόνος, 70 εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο θα σπάσουν φέτος, ήδη σπάνε και θα σπάσουν ρεκόρ 15 ετίας. Πού είναι η μισθή αυτά τα 15 χρόνια, δηλαδή από το 2008 μέχρι σήμερα, που έχει αδυνατήσει και σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αγοραστική, ο μισθός και η αγοραστική δύναμη του εργαζόμενου και του πολίτη εδώ στη χώρα μας. Να τα πούμε όπως είναι τα πράγματα. Πρώτη, οι ενεργειακοί όμιλοι. Αυτά που λέγαμε πριν. Στα κέρδη ρεκόρ και εμείς σκεφτόμαστε αν θα βάλουμε πετρέλαιο αύριο. Δεύτερη, τα σούπερ μάρκετ και οι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες. Ρεκόρ κερδών και μέσα στην πανδημία, θυμάστε, και τώρα ακόμα συνεχίζουν. Και εμείς να μας πιάνει και να μας ανεβαίνει η πίεση κάθε φορά που πας στο σούπερ μάρκετ. Λιμάνια, ρεκόρ επίσης. Και εδώ πέρα συζητάμε για τακτοπλοϊκά ότι δεν μπορείς να πας 2-3 μέρες σε ένα νησάκι εδώ γύρω δίπλα στον Πειραιά, γιατί είναι πανάκριβα τα μεταφορικά. Και τόσα άλλα, η υγεία. Θυμάστε και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, που έγινε ένα συλλαλητήριο πολύ σημαντικό στον Πειραιά. Πάνω σε αυτή τη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας υπάρχουν μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι, επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα, που και αυτοί πάνε για ρεκόρ 15 ετίας. Άρα, τι θέλω να πω με αυτά τα στοιχεία έτσι σύντομα. Ότι δεν είναι η ακρίβεια για όλους πρόβλημα. Κάποιοι χτίζουν πάνω σε αυτήν και κοιτάνε και τα όρια μας και πρέπει να αντιδράσουμε. Έχει να κάνει και με το μισθό, έχει να κάνει και με τους φόρους, αλλά έχει να κάνει κυρίως με το ότι ζούμε σε ένα έτσι σύστημα, σε μια κοινωνία και που υπηρετούν οι πολιτικές δυνάμεις, οι κυβερνήσεις, που είναι προαπαιτούμενο να χάνουμε οι πολλοί, να ζοριζόμαστε, να μας πατάνε μέχρι το λαιμό για να κερδίζουν κάποιοι λίγοι. Και αυτό είναι το θέμα τώρα στην οικονομία, το μεγάλο, ότι πρέπει να χάσουν οι μεγάλοι, το μεγάλο κεφάλαιο.